Πάλι δεν καταλάβατε, κύριε Τσίπρα, αυτό το οποίο σας είπε ο κύριος Πικραμένος. Ο κύριος Πικραμένος εστάλει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο με απόφαση της δικαιοσύνης. Η κυρία Θάνου επιλέχθηκε προσωπικά από εσάς μία μέρα αφού του βγει στη σύνταξη. Υπάρχει, νομίζω, μια διαφορά. Και εξάλλου νομίζω ότι και η σχέση σας με την κυρία Θάνου και ο τρόπος με τον οποίο είχε γίνει και η επιλογή της για την Προεδρία του Αρείου Πάγου και αυτή είχε ίσως γεννά ορισμένα ερωτηματικά. Ίσως θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας ότι την επιλέξατε τρεις στα χαράματα μια εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα παρακάμπτοντας πλήρως την επετηρίδα. Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ να ισχυριστώ ότι είναι μια βαθιά σχέση προσωπική η οποία πηγαίνει πίσω αρκετά χρόνια. Η συγκεκριμένη αυτή επιλογή σας. Τώρα κάθεστε δίπλα στον κύριο Πολάκη και αναφέρεστε στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πόσο θράσος πρέπει να έχετε, κύριε Τσίπρα. Τον άφιο αυτό νόμο, που δεν είναι νόμος, είναι το άρθρο, τον οποίο επικαλεστήκατε τόσες φορές, για τον οποίο έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις ότι πρέπει να αλλάξει, και έρχεται ο κύριος Πολάκης να επικαλεστεί αυτόν τον επέσκητο νόμο για να γλιτώσει την απόφαση της Βουλής για να έρθει η ασυλία του. Πόση υποκρισία πια! Και για τους δυο σας αυτό. Και για τους δυο σας αυτό. Τώρα, για το ζήτημα της σκευωρίας. Όχι, δεν κατηγορήσαμε ποτέ δικαστές για σκευωρία. Όχι. Εσάς κατηγορήσαμε. Τα μπλέξατε. Λοιπόν. Η σκευωρία δεν ήταν δικαστική σκευωρία. Πολιτική σκευωρία ήταν. Για να μην βάζετε στο στόμα μας λόγια τα οποία... Λοιπόν, λόγια τα οποία δεν έχουμε πει. Και, εν πάση περιπτώσει, θα ζητήσω από τον επόμενο διοικητή της ΕΥΠ να έρθει να σας ενημερώσει αμέσως για να γνωριστείτε καλά προσωπικά, για να γνωρίζετε και το πρόσωπο το οποίο τόσο με τόσο μεγάλη άνεση κατηγορείται.